Σήμερα που είναι η μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ως γνωστόν κατετρόπωσε τους οικονομάχους, αυτούς όλους οι οποίοι βλασφημούσαν την Αγία μας Εκκλησία και έλεγαν ότι ειδωλολατροί, ότι προσκυνεί είδωλα, ονόμαζαν τις Άγιες Εικόνες είδωλα. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουμε αυτούς τους Αγίους Πατέρες και αύριο που θα γιορτάζουμε τον Άγιο Λουκά, τον Ιατρό και πρώτο εικονογράφο, θυμόμαστε και αυτό το έσχος που έγινε στις μέρες μας να απαγορεύεται η προσκύνηση των Αγίων Εικόνων ή να βάζουν αντισηπτικά επάνω στις Άγιες Εικόνες ή να προσκυνάνε, υποτίθεται ότι προσκυνάνε τις Άγιες Εικόνες με μάσκα, με φήμωτρο. Στην πραγματικότητα προσκυνούσαν τη μάσκα τους και τον εγωισμό τους βέβαια και τη φιλαυτία τους και τη φοβία τους. Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βλασφημία, όπως και το να φοράει ο ιερέας μάσκα και να μεταδίδει τη Θεία Μετάληψη. Και πρέπει να φεύγουμε άμα βλέπουμε τέτοια πράγματα στην Εκκλησία, όχι να κοινωνούμε. Γιατί είναι μεγίστη βλασφημία αυτό το πράγμα, όπως και το να βάζουν πολλά κουταλάκια, πολλές λαβίδες, γιατί προφανώς φοβούνται τη μετάδοση μικροβίων, αν είναι δυνατόν ο Κύριος μας με το σώμα του και το αίμα του να μας μολύνει ή με τις Άγιες Εικόνες του, οι οποίες είναι πηγές αγιασμού, πηγές αγιότητος και όχι πηγές μολυσμού και μικροβίων. Το ίδιο είναι και ο ναός, όλος ο ναός είναι πηγή αγιασμού και μόνο να μπει κανείς μέσα σε ένα ναό ορθόδοξο αγιάζεται και μόνο να μπει μέσα. Πολύ περισσότερο αν προσκυνήσει, ασπαστεί, αυτή είναι η σωστή λέξη. Όχι απλώς προσκυνώ, κάνω υπόκληση στις Άγιες Εικόνες, αλλά ασπάζομαι, καταφυλώ τις Άγιες Εικόνες σε σημείο μάλιστα που να ακούγεται και ήχος. Όταν δίνουμε ένα θερμό φιλί ακούγεται και ήχος. Και γι' αυτό λέει και το τροπάριο άλλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου, τη ζευτήν. Είναι άλλα, αλλά δεν βγάζουν ήχο δηλαδή, γιατί είναι ασεβείς, δεν προσκυνούν με ευλάβεια, με θέρμη τις Άγιες Εικόνες και είναι άλλα τα χείλη τους. Δεν είναι εύηχο το προσκύνημά τους. Πολύ περισσότερο όταν φοράνε αυτό το φήματρο. Και ο ίδιος ο ναός, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, με τον αέρα του, τον αγιασμένο από το θυμίωμα, και με όλα όσα έχει μέσα του και τα ξύλα και τις πέτρες και τα μέταλλα και οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ναό, μας λέει ο Άγιος Σημεών, ο μέγας λειτουργιολόγος μας, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, όλα αυτά είναι αγιασμένα με τη χάρη που υπάρχει στο ναό από τη στιγμή που ο ναός αυτός είναι αφιερωμένος στο Θεό, είναι αγκαινιασμένος και μέσα στο ναό αυτό γίνονται ακολουθίες, προσευχές και θείες λειτουργίες. Και η σκόνη ακόμα, όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Γαβρίλο Διαχριστός Αλός, η σκόνη που υπάρχει στο πάτωμα, αν ξέρετε λέει τι χάρη έχει, θα την παίρνετε και θα την βάζετε πάνω σας, για να χρηστείτε με αυτήν, η σκόνη που υπάρχει στο πάτωμα του ναού. Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας και ας συμπεριφερόμαστε με ευλάβεια. Δεν επιτρέπεται να φοράμε μάσκα μέσα στο ναό. Είναι ασέβεια, είναι βλασφημία. Πολύ περισσότερο ιερέας. Ή μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό σας είπα, αν φοράει μάσκα, δεν είναι κατάλληλος αυτός. Δεν μπορούμε να πλησιάζουμε ένα τέτοιο ιερέα που κάνει τα μυστήρια φορώντας το φήματρο, τη μάσκα. Φοβάται δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν εκεί που είναι παρόν ο Χριστός να υπάρξει περίπτωση να μεταδοθεί μολυσμός και ασθένεια και θάνατος. Αυτά ας τα έχουμε υπόψη μας και ας αγωνιζόμαστε να ζούμε σύμφωνα με το φρόνημα των Αγίων Πατέρων, που είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα. Όχι αυτά που μας λένε συνέχεια σήμερα, μείνετε στην Εκκλησία όπως είναι η Εκκλησία, μην μιλάτε, μην λέτε τίποτα, εσείς είστε μανάβηδες και μπακάλιδες και δεν ξέρετε από αυτά, αφήστε τα αυτά για τους θεολόγους και για τους δεσποτάδες. Τα δογματικά θέματα, όχι. Όλοι και ο λαός όλος πρέπει να ασχολείται με τα δογματικά θέματα.
όπως και παλιότερα μέσα στο λεγόμενο Βυζάντιο, αυτές ήταν συζητήσεις τους για τα δόγματα. Και εκείνος που υπερασπίστηκε τελικά τα δόγματα ήταν ο λαός. Ούτε οι δεσποτάδες που προσκύνησαν πολλές φορές, ούτε οι παπάδες. Όπως στην περίπτωση που υπογράφηκε αυτή η ψευδοένωση στη Φεράλα Φλωρεντία. Ο λαός ήταν που αντέδρασε και τους κλέβασε όταν επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη και τότε κατάλαβαν τι είχαν κάνει, που είχαν υπογράψει αυτή την ψευδοένωση με τον Πάπα. Και τώρα ο πιστός λαός θα σώσει την Ορθοδοξία. Αλλά πρέπει να έχουμε γνώση της πίστεώς μας και να ασχολούμαστε, να ενδιαφερόμαστε για την πίστη μας. Σήμερα θεωρούν εκκλησιαστικό φρόνημα να πηγαίνεις, λέει, στην ενορία σου. Και το λένε και το ξαναλένε. Δεν έχουμε αντίρρηση. Όταν όμως η ενορία λειτουργεί σωστά. Και όχι όταν βλασφημείται εκεί το Πνεύμα το Άγιο με τη μασκοφορία και όλα αυτά τα ασεβή μέτρα και δεν ξέρω και τι άλλο. Με την ασεβέστατη μη ενδυμασία που εισέρχονται οι άνθρωποι σε ενορίες πολλές φορές. Με την ανοχή και τη σιωπή των ιερέων που είναι εγκληματική. Και γίνεται ο ναός ένα παζάρι εκεί κρέατος ή ένα γήπεδο όπου περιφέρονται ανεξέλεκτα τα παιδιά και δεν υπάρχει καθόλου ευλάβεια. Το εκκλησιαστικό φρόνημα είναι το πατερικό φρόνημα. Αυτό που μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες. Ο φόβος και η πίστη, ο φόβος του Θεού και η πίστη στο Θεό και η ευλάβεια. Και η πίστη ότι εκεί μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Άγιο. Ο οίκος του Θεού είναι πράγματι αυτό που λέμε, οίκος Θεού. Είναι ο ναός που κατοικεί ο Θεός. Δεν μπορεί λοιπόν εκεί μέσα να συμπεριφερόμαστε άπρεπα, ασεβώς, βλασφήμως. Τα λέω αυτά με πόνο γιατί δυστυχώς όλο και περισσότερο ακούμε τέτοια ανορθόδοξα κηρύγματα τα οποία παραπλανούν τον λαό. Ας διασώσουμε την πίστη μας και ας μείνουμε και μόνοι μας. Δεν έχει σημασία ο αριθμός και λίγοι και ολίγιστοι και ένας. Όταν θα έρθει ο Κύριος είπε θα βρω άραγε την πίστη στη γη. Και βλέπουμε πόσο ολιγοστεύουν οι πιστοί. Αλλά μην φοβάστε, σίγουρα θα υπάρχει πίστη. Έστω σε κάποιους, έστω σε λίγους, μπορεί όχι στην Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε κάπου στη γη θα υπάρχει. Και μακάρι και εμείς να μείνουμε σε αυτή την πίστη μέχρι τέλους και να μην την προδώσουμε. Το δεύτερο είναι δόξα πάντα την ίδια και ο Θεός των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.